Μεγάλη επιχείρηση για την ταχύτατη ταυτοποίηση των παράτυπων μεταναστών και των προσφύγων από το κλιμάκιο σχετικό που ήρθε από την Αθήνα. Προφανώς εισακούστηκαν οι δικές μας οι επιστολές μαζί με την επιστολή του Δημάρχου και των υπόλοιπων φορέων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και ευτυχώς ενεργοποιήθηκε, φαίνεται λοιπόν ότι έχει αρχίσει η κεντρική διοίκηση να ενεργοποιείται. Εμείς ως ξενοδόχοι έχουμε ταχθεί κατά της οποιασδήποτε μορφής δημιουργίας κέντρου. Θεωρούμε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν άκρος αντιτουριστική και βεβαίως θα δούμε και συνεδριάζουμε με τη βοήθεια και του Δημάρχου, με τη βοήθεια και του βουλευτή μας, του κύριου Κόντσαλ, ο οποίος είναι εδώ, για να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Να τονίσω ότι οποιαδήποτε επιχείρηση και αν δημιουργηθεί για την γρήγορη ταυτοποίηση, το πρόβλημα θα παραμένει όσο τα σύνορά μας είναι αφύλακτα. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο. Όταν λέτε αφύλακτα, τι εννοείτε? Δηλαδή ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά από τα αρμόδια όργανα ή ότι η κεντρική διοίκηση δεν στέλνει τον απαιτούμενο αριθμό όπως συνηθίζουν? Καταρχήν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η δομή σύνορων φυλάκων, όπως αυτή έχει θεσπιστεί και δεν εφαρμόζεται. Και από εκεί και πέρα οι εντολές να είναι σαφείς, ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, εάν έχουν θεωρήσει ότι θα πρέπει να δεχόμαστε όλους όσους επιχειρούν να έρθουν στο νησί μας, τουλάχιστον ας γίνει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, με την γείτονα χώρα, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μεταφέρουν κατευθείαν στα αστικά κέντρα για την ταυτοποίησή τους και να μην διαιωνίζουμε και το δικό τους το ταξίδι, το δικό τους το μαρτύριο. Έτσι λοιπόν θα γίνει και η πάταξη του κυκλώματος λομπορίας που υπάρχει, γιατί αυτό είναι πραγματικά φρικτό όταν το αντιλαμβάνεται κανείς. Όσον αφορά την κίνηση και την προσπάθεια που κάνει όλο αυτό το διάστημα η Ένωση Ξενοδόχων και φαντάζομαι ότι όλοι το αντιλαμβάνονται, παρά τα αυτά θέκεστε πολλές φορές και τις κατηγορίες ότι δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας και πάρα πολλά άλλα ότι, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό και αν μπορούσατε έτσι εν συντομή να μας πείτε τι είναι αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα η Ένωση Ξενοδόχων για να μάθει και ο κόσμος. Πάντα θα ακούγεται και η διαφορετική άποψη. Σε αυτό είμαστε δεκτικοί και είμαστε και σε θέση να την εξετάσουμε, να την ερευνήσουμε την άλλη άποψη, προκειμένου να διορθώσουμε και τις δικές μας κινήσεις. Από την αρχή του προβλήματος έχουμε αντιδράσει, έχουμε στείλει αρχικά επιστολή προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κλπ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κατάσταση. Κάποια στιγμή έδειξε να ενεργοποιείται και έγινε η απόφαση, λήφθηκε μια απόφαση να φεύγουν κάποια άτομα χωρίς ταυτοποίηση, προκειμένου να διευκολύνεται η κατάσταση εδώ πέρα με το νησί. Μετέπειτα και όταν ακούσαμε με τον Πρωθυπουργό να σκέφτεται τη δημιουργία κέντρου υποδοχής, αντιδράσαμε και στείλαμε πια και στον ίδιο. Έχουμε φτάσει στο ανώτατο επίπεδο, λοιπόν, να στείλουμε τις δικές μας αντιδράσεις. Φαίνεται, λοιπόν, ότι κάτι έγινε. Αυτό βλέπουμε με το κλιμάκιο, το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή κλιμάκιο εδώ, δείχνει ότι οι κινήσεις μας έχουν πιάσει τόπο. Κυρία Σβήνου, υπάρχει βέβαια και μία άλλη παράμετρος και είναι η διαφύλαξη της εικόνας της τουριστικής ΣΚΟ. Θα ήθελα να μου πείτε μέχρι στιγμής με ποιους τρόπους διαχειρίζεται το image μας προς το εξωτερικό αλλά και προς τον ελληνικό τουρισμό και αν μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Δυστυχώς το θέμα αυτό είναι αρκετά δύσκολο, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις marketing. Με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Ηλία Σιφάκη, έχουμε εδώ και πολύ καιρό προβληματιζόμαστε και έχουν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις. Εδώ και μήνες, όχι μόνο τώρα τελευταία, γιατί το πρόβλημα έντονα ξεκίνησε από τις αρχές του Ιούνιου. Τότε είχαμε και κάποιες ακυρώσεις. Μάλιστα, τώρα η σεζόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα πληρότητας, αλλά το θέμα είναι ότι θα δούμε τα δυσμενή αποτελέσματα το 2016 και το 2017. Έτσι λοιπόν έχουν γίνει, συζητάμε με κάποιες εταιρείες προκειμένου να λάβουν την διαφημιστική καμπάνια σε στοχευμένα πια πεδία για το νησί μας, προκειμένου να απαλληλθεί λίγο αυτή η στρεβλή εικόνα. Όμως, εάν δεν διορθωθεί επί της ουσίας το πρόβλημα, ό,τι κινήσεις marketing και να γίνουν, είναι ανούσιες. Ευχαριστώ πολύ.